ΕΕΠ που είναι, να του απαντήσω ότι οι νόμιμες υποκλοπές της ΕΕΠ είναι ανερτημένες στο κανάλι του φίλου του κυρίου Αλαφούζου, στο Sky, έχουν παιχθεί στην εκπομπή δίκη του κυρίου Θωμαίδη. Και μια άλλη λεπτομέρεια, είναι από το 2014 που ο επικεφαλής της ΕΕΠ ήταν διορισμένος από εσάς, κύριε Μητσοτάκη, από τη δική σας κυβέρνηση. Ψάξτε λοιπόν να βρείτε τις νόμιμες υποκλοπές, μπείτε στο Sky, ρωτήστε τον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος θα σας δώσει εύκολα διευκρινήσεις για το που θα τις βρείτε τις νόμιμες υποκλοπές που συμπεριλαμβάνουν βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο θέμα. Αναφερθήκατε, κύριε Μητσοτάκη, προηγουμένως σε μένα, λέγοντάς μου για τις εγκληματικές ομάδες. Και με ρωτήσατε ποιες είναι αυτές και θα μιλήσω με κάποιον κακοποιό. Να σας θυμίσω εγώ μια εγκληματική ομάδα, την ΕΝΕΡΓΑ, η οποία έκλεψε 240 εκατομμύρια από τα δημόσια ταμεία και έδωσε εντολή δολοφονίας έντιμου κρατικού λειτουργού. Ξέρετε με ποιον δικηγόρο εμφανίστηκε, με τον κύριο Βορύδη που κάνει μόνο αστικά. Ψάξτε λοιπόν στους δικούς σας κόλπους, κύριε Μητσοτάκη, να βρείτε ποιοι είναι εκείνοι που μιλάνε. Γελάτε. Ήταν η εποχή που ο κύριος Ψυχάρης έκανε μάλιστα και τα email και ζητούσε την αποφυλάκηση να μεριμνήσει ο υπουργός. Τέτοιου είδους συναλλαγές εγώ δεν είχα, κύριε Μητσοτάκη. Η μόνη συναλλαγή την οποία είχα ήταν αυτή που περιέγραψα επισήμως δια του Υπουργού της Δικαιοσύνης, όπως βλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Λοιπόν, παιχνιδάκια με άλλους και όχι με μένα. Αυτά να τα θυμάστε. Ούτε με τον Μαμανέα την υπόθεση, αν θέλετε να θυμηθούμε την παλιότερη, ούτε με τον Ερακλή Σιφακάκη και πώς γινόντουσαν οι δουλειές τότε, πώς στείλατε κατηγορούμενο το Γρυλάκι. Όσον αφορά τις συναντήσεις με τον κύριο. Δεν τον έχετε συναντήσει ποτέ τον κύριο Μαρινάκη, λέτε. 14-15 του μηνός μπήκε η οικονομική αστυνομία στο γραφείο του. Στις 16 το μήνος έτρωγε με την αδερφή σας και την κόρη της στο Πειραιά, όπως έχω πει από την προηγούμενη μου ομιλία. Πριν ακριβώς αρχίσουν οι επιθέσεις από τα μέσα που διαθέτει. Μην αμφισβητείτε λοιπόν τέτοιου είδους συναντήσεις. Οργανωθήκατε, συνομιλήσατε και χτυπήσατε. Εδώ είμαι. Ευχαριστούμε. Ο Υπουργός ο κύριος Κουλιαράκης, παρακαλώ.